Πριν περάσω στην τοποθέτηση, να σχολιάσω κάτι από αυτά που είπε ο κύριος Μελάς. Ξέρουμε, τουλάχιστον έχει έρθει στην παράταξή μας και στο κόμμα μας, η εικόνα για μια σειρά προτάσεις εντελώς διαφορετικές και σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που αναφέρει ο κανονισμός λειτουργίας. Οι προτάσεις αυτές πενταχθήκαν στον κάλαθο των αχρήστων. Γιατί πενταχθήκαν στο κάλαθο των αχρήστων, εφαρσώσει ο κύριος Μελάς, ήταν και είναι ενάντιες οι προτάσεις αυτές στο συγκεκριμένο νόμο, στο νόμο 48-49 του 21 που ψηφίστηκε και εμείς θεωρούμε και έτσι είναι, αλλά και η πλειοψηφία των επαγγελματιών και των παραγωγών, ότι είναι ένας αντιδραστικός νόμος, ένας νόμος ο οποίος ανατρέπει το χαρακτήρα του θεσμού των λαϊκών αγορών όπως τον γνωρίσαμε μέχρι σήμερα. Ο κανονισμός λοιπόν λειτουργίας είναι προσαρμοσμένος στο πλαίσιο αυτού του νόμου. Να θυμίσουμε κωδικοποιημένα και σύντομα τι λέει αυτός ο νόμος. Η κεντρική του λογική είναι η προώθηση της όξυνσης μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών. Υπάρχει μια σύγκρουση η οποία υποδαβλίζεται μέσω αυτού του νόμου προκειμένου να συγκρούονται εργαζόμενοι μεταξύ τους για το ποιος, πότε και με ποιο τρόπο θα αποκτήσει μια θέση στη λαϊκή αγορά. Δεύτερον, υπάρχει αυστηριοποίηση πολύ περισσότερη από πριν του πλαισίου λειτουργίας των λαϊκών αγορών και της διαμόρφωσης προϋποθέσεων που σταδιακά αλλάζουν, δημιουργούν εκείνες προϋποθέσεις της αλλαγής του χαρακτήρα της λαϊκής αγοράς ως θεσμού. Ενός θεσμού ο οποίος αφενός εξασφάλιζε ένα εισόδημα σε μικρομεσαία και φτωχά λαϊκά στρώματα και αφετέρου εξασφάλιζε φθηνά και καλής ποιότητας προϊόντα στη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας. Τρίτον, το κυρίαρχο, αυτό που ξεχωρίζει το συγκεκριμένο αυτό νόμο από τους προηγούμενους, είναι η προσπάθεια που έγινε προκειμένου να αποκτήσουν άδειες εισόδου στις λαϊκές αγορές μεγάλες εταιρείες μέσως ΔΙΤ, συμπράξεων δημόσιου με ιδιωτικού τομέα, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των λαϊκών αγορών. Εμπόριο, μεγάλο εμπόριο. Βάζουν χέρι δηλαδή μεγάλες επιχειρήσεις με αυτόν τον τρόπο και στις λαϊκές αγορές. Οπότε ξεχνάμε το αφενός και αφετέρου που έλεγα πιο πριν, ένα καλό εισόδημα, σχετικά καλό εισόδημα σε μικρομεσαία φτωχά λαϊκά στρώματα και φτηνά προϊόντα για την φτωχολογιά της πόλης ή και της Αθήνας, της όλης της Αττικής, αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Να επισημάνω εδώ ότι κατόπιν πιέσεων πολιτών και παραγωγών προσωρινά αφαιρέθηκε το άρθρο 67 που έδινε αυτή τη δυνατότητα εισόδου επιχειρήσεων εταιριών με σύμπραξη ΔΙΤ, με σύμβαση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά δόθηκε με το συγκεκριμένο νόμο αυτό η υπερεξουσία στον αρμόδιο υπουργό όποτε θέλει, όταν θέλει, ως άλλος Κέσαρας να ανατρέψει αυτή την συγκεκριμένη απόσυρση και να επαναφέρει τη δυνατότητα της εισόδου των μεγάλων εταιριών. Τέταρτον, και οι διατάξεις άλλωστε που παραμένουν, χωρίς αυτό προς το παρόν, έτσι, το οποίο ούτως ή άλλως θα το φέρει οποιοδήποτε αρμόδιος υπουργός, γιατί το κράτος, από ό,τι λέτε, οι συστημικές παρατάξεις και κόμματα έχει συνέχεια, και οι διατάξεις που παραμένουν, όπως εξαντλητικά τιμωρητικά πρόστιμα, κατάργηση κοινωνικών κριτηρίων, η ευκολία στην αφαίρεση της άδειας και ούτω καθεξής, κάνουν το ίδιο αυτό το νομοσχέδιο αντιλαϊκό και αντιδραστικό. Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, να πούμε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα, κάποια αναφέρθηκαν πιο πριν, κωδικοποιημένα. Άρθρο 2α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επαγγελματίες και παραγωγοί λαϊκών αγορών, εφόσον κατέχουν άδεια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που πλέον έχει γίνει ακόμα πιο αντιδραστική, περιορίζοντας τη δυνατότητα συμμετοχής των επαγγελματιών στη λαϊκή αγορά. Άρθρο 2. Οριοθέτηση χώρου στα βιομηχανικά είδη 2x6, ενώ πριν ήταν 2x4. Άρθρο 3. Ημερήσιο τέλος.
1,5 ευρώ ανά μέτρο για Αθήνα Πειραιά, 1 ευρώ το μέτρο για το υπόλοιπο Αττικής, πιο πάνω από ό,τι ήταν πριν. Άρθρο 5. Από 5 μέρες και ώρες λειτουργίας την εβδομάδα, 6 μέρες την εβδομάδα, χωρίς να ξέρει την Κυριακή, από Δευτέρα έως Σάββατο που ίσχυε πριν, τις μέρες που καθορίζει ο εκάστοτε Δήμος. Εντατικοποίηση της εργασίας και στις λαϊκές αγορές. Και τέλος, το άρθρο 10, εξαντλητικά πρόστιμα για τις υποτιθέμενες παραβάσεις, την πρώτη φορά 400 ευρώ από 200, τη δεύτερη φορά 800 από 400, την τρίτη φορά ανάκληση άδειας για 15 μέρες από 600 ευρώ που προέβλεπε ο προηγούμενος κανονισμός, την τέταρτη φορά ανάκληση για ένα μήνα από 1.000 ευρώ πρόστιμο. Η λύση για μας, και ολοκληρώνω γι' αυτό, γιατί οι συγκεκριμένες πλειοψηφίες συμφώνησαν με αυτά που είπε ο κύριος Μελάς, η μοναδική λύση για τους επαγγελματίες και τους παραγωγούς είναι η ένταση του αγώνα τους για την ανατροπή του νόμου σε ένα συνολικό αγώνα για να παρθούν μέτρα που να εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας στις λαϊκές αγορές, αξιοπρεπές εισόδημα, αφορολόγητο, διαγραφές χρεών κ.ο.κ. Σας ευχαριστώ.